Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Στην τρίτη ημέρα του παιδικοστού πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα των δημοσιογράφων στην ελληνική περιφέρεια. Έχουμε πει και όλοι ξέρετε ότι η τρίτη ημέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στην τοπική ιστορία, στον πολιτισμό, στην ιστορία, στην αρχαιολογία της Σημαθίας και της Βέρειας, της Βέρειας και της Σημαθίας γενικότερα του νομού που μας φιλοξενεί. Και για αυτόν τον λόγο σήμερα σε αυτή τη συνεδρία οι εισηγήσεις θα προσφερθούν από τους ανθρώπους της Σημαθίας να μας μιλήσουν για τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής και φυσικά σε αυτόν τον καταπληκτικό, θα μπορούσα να πω μαγευτικό χώρο που βρισκόμαστε, όπως το κάνετε ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και θα μπορούσαμε να το κάνουμε και διήμερο εδώ πέρα, θέλω να πω. Λοιπόν, θα δώσω αμέσως το λόγο στον συντονιστή της τρίτης συνεδρίας, το μέλος του Υπηρετικού μας Συμβουλίου και Ταμείο, τον Κώστα Τζιμόπουλο, ο οποίος έχει συντονίσει και όλη την τριήμερη διοργάνωση, το συνέδριό μας, για να ξεκινήσουμε αμέσως με τις εισηγήσεις. Και να σας πω ότι στο τέλος της σημερινής συνεδρίας θα δοθούν και οι βεβαιώσεις και επιστοποιήσεις όλων όσων συμμετέχουν στο συνέδριο. Καλημέρα σας. Λένε ότι το πιο δύσκολο πράγμα σε μια ομιλία είναι η εισαγωγή. Γιατί ιδιαίτερα όταν έχετε μπροστά σου πανεπιστημιακούς, εξαιρετικούς εισηγητές και ένα πληθυντικό κοινό. Σας καλωσορίζω σαν πρόεδρος της Αγροτικής Επιτροπής εδώ στο Βασίλειο των Αγών. Και πιστεύω ότι μετά των συνεδριών και μετά τις ανάγκες που θα γίνει, θα αποκομίσετε πολλές χρήσιμες εικόνες από αυτά που θα δείτε στη συνέχεια. Γιατί επιλέξαμε να κλείσουμε το συνέδριο εδώ, στην Καλλίνα, στις Ελιές. Αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε μία απάντηση σε αυτούς τους οποίους αμφισβητούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας και την απάντηση θα τη δώσετε εσείς, οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι. Μια απάντηση ηχηρή. Κατά δεύτερο λόγο, επιλέξαμε την Βερλίνα γιατί θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο ένας επισκέπτης στην Αθήνα να μην πάει να επισκεφτεί την Ακρόπολη. Και ένας επισκέπτης στην Ελλάδα επίσης είναι αδιανόητο να μην επισκεφτεί τη Βερλίνα, τους βασιλικούς τάφους, τις Ελιές, το βασίλειο των Μακεδόνων. Η γη της Ερατινής Σημαντίας έφερε μια σημαντική κληρονομιά, την ανακάλυψε ο αείμνηστος Μαρός Αβρόμικος και την πήρε στα χέρια της η Αγγελική Κοκαρίδη. Όχι μόνο την κράτησε γερά στα χέρια της, αλλά τη σήκωσε ψηλά, όπως σηκώνει το κύπελο ένας πρωταθλητής. Στην εξέλιξη των χρόνων αναβίωσαν στην Ιμαδία κάποια δρόμενα, κάποιες παραδόσεις, οι οποίες μετά γεννήθηκαν και άλλες. Γι' αυτόν τον λόγο θα μας μιλήσει ο ΜΕΤ του είδους της Λαϊκής Παράδοσης, ο Γιώργος Ιμπενίδης, και βέβαια για να συντηρηθούν όλα αυτά, όλες αυτές τις παραδόσεις στο πέρασμα των χρόνων, χρειάστηκε η συμβολή του τοπικού τύπου των δημοσιογράφων. Για κάτι το οποίο θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Μανώλης, ο Ιμανώλης Συνάδας. Για να μην πούμε πιο πολλά, να ξεκινήσουμε, επειδή ο χρόνος είναι πιεστικός, είναι η τελευταία μέρα, πρέπει να επιστρέψετε στα σπίτια σας. Θα καλέσω στο δείγμα τον Γιώργη Μερίκη, με ένα δημοσιογράφο πολλά χρόνια στην εφημερίδα Μακεδονία, με μουσικές παραγωγές, με πιλωτικές παραγωγές, ο οποίος θα μας μιλήσει για την περιφερειακή δημοσιογραφία στην Ιμαθία, στην περιφέρεια. Ο Γιώργος Μερίκης, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με το πολυτεράστατο έργο που έχει παρουσιάσει για πολλές δεκαετίες είναι και ο λόγος αναγνώρισης την ηθική του διάκριση γίνεται από την Ακαδημία Αθηνών να μιλήσει. Καλημέρα σας. Νιώθω λίγο αμηχανία να σας πω την αλήθεια, γιατί βρίσκομαι μεταξύ συναδέλφων και αυτά που θα πω είναι πάρα πολύ γνωστά, βιωματικά πια σε όλους. Όμως
Είναι χαρά και τιμή να μπορεί να πει κανείς κάποια πράγματα προς την αδέλφους και κυρίως μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Το Νοέμβρη του 1964 δημοσίευσα το πρώτο μου ρεπορτάζ στην τοπική ιστορική εφημερίδα της Βέρειας «Φρουρός της Συμμαθίας» των Αγισμών των Ισπανίδη Ξανθόπων. Πάνε δηλαδή 53 χρόνια από τότε. Και όπως ξέρετε, συνεχίζω ακόμη με τις εκπομπές μου στην ελληνική τηλεόραση, στην Εντρία. Ευτύχησα στη ζωή μου να μην έχω επαγγελματικές περιπέτειες. Στα 53 τόσα χρόνια της δημοσιογραφικής μου ζωής είχα μόνο 3 εργοδότες. Από το 1969 έως και σήμερα στην ΕΡΤ, όμως πάντα με μπλοκάκι, παρά την επιμονή του αντισμόνιου του μεγάλου φίλου Ιάκωβου Καμπανέλη να αναλάβω θέσεις εργασίας και μάλιστα διακεκριμένη. Το 1974, στην κρατιά τότε ιστορική εφημερίδα Μακεδονία, όπου και παρέμεινα μέχρι το Δεκέμβριο του 1996. Και από το Φλεβάρι του 1997, στην νεοειδηθήσα εφημερίδα Κυριοφόρους, από το 2011 βγήκα και στη Σύνταξη. Με την άλλη όμως ιδιότητα, αυτή του ερευνητή του λαϊκού μας πολιτισμού, συνεχίζω ακόμη και σήμερα, περιδιαβαίνοντας σε κάθε άκρη της Ελλάδας, αλλά και σε πολλές περιοχές εκτός ιδρών. Ίσως στην αίθουσα αυτή σήμερα να είμαι, βλέπω κι άλλους σας προβάλλητες, ίσως να είμαι και ο παλαιότερος. Αλλά πάντα, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, όπως λέμε. Πιστεύω ότι κάπου κάτω από καμιά πέτρα ή σε κανένα τάφο θα με βρει η αγαπημένη φίλη Αγγελική ή η φίλη αρχαιολόγη της εφορίας εδώ της Συμμαθίας μας. Στην εφημερίδα Μακεδονία, ως το άδοξο και άδικο μαζί κλεισιμό της το 1996, έζησα μόνο, όχι τα τυπογραφικά και τεχνικά μέσα της εποχής, αλλά μια εποχή με κολοσσούς της πένας και του ρεπορτάζ, αλλά και ένα εκδότη μοναδικό και ανεπανάληπτο, τον Ιωάννη Βελίδη και διευθυντή του Κώστα Δημάρη. Στον Αγγελιοφόρο του 1997, του Μπακατσέλου, Μπόμπουλα και Λαμπράκη, είχαμε πει πλέον για τα καλά στην ηλεκτρονική δημοσιογραφία και εμείς οι παλιότεροι δυσκολευόμασταν να ενταχθούμε, αλλά έπρεπε να το κάνουμε γιατί τα πράγματα έτρεχαν και τρέχουν. Αξιώθηκα με αποκλειστικά ρεπορτάζ, όπως η μέγιστη ανακάλυψη του τάφου του Φιλίππορο τον Ανδρώνικο και τιμήθηκα με τις υψηλότερες διακρίσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τους Μαρκίδες Πούλου και δεκάδες άλλες. Σας τα λέω αυτά για να σας πω ότι έφυγα από την ενεργή δημοσιογραφία μετά από 40 τόσα χρόνια γεμάτος και χαρούμενος. Ποτέ όμως δεν ξέχασα όλα αυτά τα χρόνια της δουλειάς μου στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τον τύπο της Συμμαθίας από όπου και ξεκίνησα. Παρά το γεγονός ότι πέρασα από όλες τις επιτελικές θέσεις, το ρεπορτάζ μου ήταν και παραμένει το πολιτιστικό. Η πάρεργη όμως και παραπληρωματική προς τη δημοσιογραφία ενασχόλησή μου με τον λαϊκό πολιτισμό φαίνεται πως ήταν μοιραία και καθοριστική για όλη μου τη ζωή. Το περιβάλλον των εγώρων, Ανδρώνικος, ο πολυσήμαντος και από εθνογραφικής πλευράς ιδιαίτερος τόπος μας δεν ήταν και λίγο πράγμα. Θα μπορούσα να πω έτσι χαριτωμένα ότι από τον αυτοχθονισμό πέρασα στον πανελληνισμό. Θέση στην οποία και παραμένω και εδώ και 20 χρόνια τώρα κάθε εβδομάδα επιμένω λέγοντας κάθε τόπος και τραγούδι. Οι μοναδικές πολιτιστικές αξίες της περιοχής μας με την εθνική αλλά και την παγκόσμια ακτινοβολία και δυναμική τους ήταν κάτι που μόνο με αφοσίωση και δέος μπορείς να χειριστείς σε όποιο επικοινωνιακό μέσο και αν εργάζεσαι. Ελπίζω να είχατε την ευκαιρία να δείτε το μέγιστο αρχαιολογικό έργο της Εφορίας Αρχαιοτήτων και να διαπιστώσετε ότι η Μαθία
με την κυρία Ποταρίδη τώρα και με τους αρχαιολόγους, περνάει την χρυσή εποχή της. Και είναι απίστευτο το πώς αυτός ο κολοφώνας των αρχαιοτήτων της ευλογημένης συμμαθίας επιβιώνει μέσα από δρόμενα, επιτελέσεις, χορούς, έθιμα και παραδόσεις στις μέρες μας και πόσο συνεκτικά και εμπερίστατα γεφυρώνονται οι αιώνες. Η μαθία δεν είναι μόνο πεδίο τεράστιας έρευνας για την αρχαιολογία, αλλά είναι συγχρόνως και για την εθνογραφία, την αογραφία και την κοινωνική ανθρωπολογία. Στα ήδη κατασυγχασμένα και επιχώρια έρχονται με την μεγάλη προσφυγιά να προσθεθούν και άλλα πολλά και πολύ σήμαντα έθιμα και πολιτιστικά στοιχεία και η σύζευξή τους με ιδιαίτερες κοινωνικές αλληλοπαραχωρήσεις μας δίνουν σήμερα μοναδικά δείγματα και καθιστούν την μαθία μας παράθυσο του ερευνητή. Η Νάουσα, επιπαραδείγματι και η Μελίκη, κρατούν τα σκύπτρα των λαογραφικών δράσεων στην μαθία. Μέσα στο κύκλο της ζωής αλλά και του ενιάφσιου χρόνου και εμείς οι ντόπιοι ακόμη αδυνατούμε να τα παρακολουθήσουμε. Και δεν είναι μόνο πολλά, αλλά είναι ιδιαίτερα και πολυσήμαντα για όλους σχεδόν τους τομείς των ανθρωπολογικών, ανθρωπιστικών ερευνών και του επιστητού που τα συνέχει, τα διακηρύει και τα επαναλαμβάνει. Σύμφωνα φυσικά με τον πρώτο και ουσιώδη κανόνα της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Ενέτη 2017 και παρά τις χιλιάδες σελίδες που έχουν γραφεί να καταμαρτυρείται από πλευράς έγκυρων ερευνητών ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν να ξεπεράσουν ήδη τις ερευνητικές δυσχέρειες, οι οποίες στο βάθος δεν είναι παρά επιστημονικές σε εισαγωγικά αγγυλώσεις. Εδώ είναι που έρχεται τώρα ο πολιτιστικός ρεπόρτερ και δίνει λύσεις. Πρακτικές στην περιγραφή, αναλυτικές στην κοινωνική προσέγγιση, δαμόκλειες κάποια φορά στις όποιες δυσχέρειες και κυρίως κατανοητές στο μεγάλο κοινό, στο οποίο όλοι απευθυνόμαστε, είτε γράφουμε ένα ρεπορτάζ, είτε μια μονογραφία, είτε μια μπροσούρα. Η αμοιβαιότητα στη συνεργασία φέρνει γνώση και η γνώση δημιουργεί εύρος, αποδοχή και υποδομή. Η πολιτιστική δημοσιογραφία ή καλύτερα το πολιτιστικό ρεπορτάζ στην περιφέρεια μαζί με το αστυνομικό είναι τα βασικότερα είδη ρεπορτάζ τα οποία ενδιαφέρουν το Πανελλήνιο και καλύπτονται πάντα με μεγάλη επιτυχία πρώτα από τα τοπικά μέσα. Η περιφέρεια αργά αλλά σταθερά έχει προσφέρει μεγάλες ιδιωτικογραφικές αποκλειστικότητες και ας περιφρονήθηκε και απαξιώθηκε αρκετές φορές από τους τοπικούς φορείς στο όνομα μιας καλύτερης σε εισαγωγικά ευρύτερης γνωστοποίησης της ίδρυσης. Στην εποχή της έντυπης δημοσιογραφίας και στην τεράστια δυναμική της καταγράφηκαν πολλές τέτοιου είδους συμπεριφορές και δημιουργήσαν από συνεθιστικό δυσαρέσκειες σε εκδότες στον δημοσιογραφικό κόσμο. Τώρα, σε σχέση με το παρακόμενο έργο του τοπικού τύπου και σήμερα τοπικών μέσων, η ανταποδοτική σχέση κράτους, φορέων και μέσου υπήρξε ελάχιστη έως και ανύπαρκτη. Όλες οι ιστορικές εφημερίδες της Ελληνικής Επαρχίας στάθηκαν στον χρόνο χάρη στις γενναίες προσφορές των εκδοτών και των δημοσιογράφων. Το πολιτιστικό ρεπορτάζ είναι ίσως το τελευταίο που θα μπορούσε να πρημοδοτηθεί. Και τη λέξη πρημοδοτηθεί την βάζω σε εισαγωγικά. Η προβολή όμως του έργου φορέων, συλλόγου και δράσεων τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο υπήρξε καθοριστική για αυτούς αλλά και για τον τόπο. Οι πολιτιστικές δράσεις των συλλόγων και η κάλυψή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στήριξαν και θάλυναν πρόσωπα και φορείς και παρήγαγαν έργο συνοχής και συνεκτικότητας στις μικρές κοινωνίες και πολλές φορές αντιφάλειες μικρές κοινωνικοπολιτιστικές οντότητες. Χρόνια τώρα, πολλοί είναι αυτοί που στις περιδιαβάσεις μου και στις καταγραφές μου με ρωτάνε για τα τραγούδια, για τους χορούς, για τα ποιο είναι καλύτερα, σε ποια περιοχή. Και πάντα όπου βρεθώ, τους λέω με ειλικρίνεια ότι είναι τα δικά τους, τα δικά σας. Και είναι δύσπιστοι απέναντι στην απάντηση μόνος. Εγώ το λέω με κάθε ειλικρίνεια γιατί ο κάθε τόπος έχει τα δικά του μοναδικά πολιτιστικά στοιχεία και καταπιστεύματα. Προσωπικά, ποτέ τα πολιτιστικά στοιχεία δεν τα έβαλα σε σύνδεση μεταξύ τους. Το κρεβάτι του προκρούστη δεν είναι ούτε για τον ερευνητή, αλλά ούτε και για τον δημοσιογράφο. Πόσες και πόσες φορές οι φιδωλοί και προσεκτικοί αρχαιολόγοι και δικαίως δεν τα βάλουν μαζί μας για τις ανακρίβειες υπερβολές και ασάφειές μας.
Η αρχαιολαγνία και η σύνδεση όλων των πολιτιστικών μας δράσεων και στοιχείων με την αρχαιότητα δεν είναι πανάκια για την κατακύρωσή τους. Ό,τι κάνει, όπως λέει ο λαός, ό,τι κάνει μπε, δεν είναι αρνάκι. Μπορεί να είναι και λίγος κακοφωνίξ με προβιά αρνίου. Η διάδοση της ζεστής, σπαρταριστής πληροφορίας και είδησης είναι σήμερα ίσως το φθηνότερο και ευκολότερο πράγμα. Όλοι είναι ενδυνάμει δημοσιογράφοι. Εμείς όμως οι επαγγελματίες πρέπει να το δείχνουμε αυτό με την ποιότητα και την πιστότητα, όπως και με την ειδησιοτεχνική αρτιότητα της όποιας κάλυψης. Είναι αδύνατον εκπείραστο, να σας λέω, να στήσουμε κάμερες με το τηλεοπτικό συνεργείο, μετά από μόχο πολύ και μελέτη, να αρχίσουμε τα γυρίσματα και να μην ξεπεταχθούν ξαφνικά 40 κινητά. Και μάλιστα σε πρώτο πλάνο για να αποθανατήσουν το δρόμενο πρώτοι και βέβαια όχι γιατί θα μας στηρίξουν κάποια αποκλειστικότητα. Αλλά γιατί θα μας χαλάσουν τα πλάνα. Εδώ, όταν στείνεις το πράγμα για σένα και ξέρεις ποια είναι ενοχλητικά στην εικόνα και στη δουλειά σου, τι αλληλοπαραχώρηση να έχεις, τι κατανόηση να δείξεις και πώς να το χειριστείς. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σήμερα οι ειδήσεις είναι περισσότερο εικόνα και λιγότερο λόγος. Πολλές φορές μάλιστα και με κακό λόγο, τόσο στη γλώσσα όσο και στην εκφώνηση. Σήμερα πλέον η πολιτιστική δημοσιογραφία στην περιφέρεια είναι το ίδιο πρόσφορη και άμεση με αυτή το κέντρο με τα άρτια εξοπλισμένα στούντιος. Οι προσωπικές κοινωνικές μας εκδηλώσεις και δράσεις δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πολιτιστική είδηση και δεν είναι ρεπορτάζ δημοσιογραφικό που αφορά το μεγάλο κοινό. Η ευκολία όμως να γνωστοποιήσουμε το γεγονός μας γίνεται από κάποιους απέτης. Εδώ μπαίνουν οι αντιστάσεις του κάθε μέσου, του κάθε δημοσιογράφου. Σαφώς και χρειάζεται κάποια πελατειακή συναυτουργία. Ας βάλει όμως ο καθένας μας τα προσωπικά του όρια. Υπήρχε πάντα η αντίληψη σε πολλούς παλιούς δημοσιογράφους ότι το πολιτιστικό ρεπορτάζ είναι σχετικά εύκολο και ότι μπορεί να περιμένει. Όμως δεν μπορεί να περιμένει. Όμως λέγανε παλιά ότι δεν μπορεί να περιμένει το πολιτικό ρεπορτάζ, το αστυνομικό ή το δικαστικό. Σε μια εφημερίδα κανένα ρεπορτάζ δεν μπορεί να περιμένει. Όσο λιγότερα συρτάρια έχει ο δημοσιογράφος στο γραφείο του, τόσο πιο άμεσος και επαγγελματίας είναι. Άλλο η ορίμανση ενός ρεπορτάζ που κυοφορείται, άλλο η σύγκρισή του με άλλα ρεπορτάζ. Εμείς πάλι λέγαμε ότι οι ειδήσεις που περιμένουν ή δεν είναι ειδήσεις ή κάνα πραξικό που με ετοιμάζει. Ωραίο πράγμα να ζει κανείς όλα τις δεκαετίες έτσι της επαγγελματικής του δράσης, να τα θυμάται και να τα αφηγεί και πολλές φορές έτσι και με έναν τρόπο παραμυθένιο. Συναδέλφοι, όπως καταλάβατε, επισημάνσεις κάνω γνωστές εξάλλου σε όλους μας. Απλά όμως καλό είναι να λέγονται τέτοιου είδους σε τέτοιου είδους συνέδρια και από ένα βήμα ως αυτό του πραγματικά εξαιρετικά φιλόξενου πολυκεντρικού μουσείου των εγών που είναι και το καμάρι μας. Με χρόνο να πάντα τηρήσει ότι το μέτρο του λόγου είναι ο ακροατής και όχι ο ομιλητής, θα τελειώσω την μικρή αυτή εμπειρική περισσότερο θα έλεγα ανακοίνωση. Αν ήρθατε με πολλούς προβληματισμούς και προσδοκίες όπως ήρθατε στο συνέδριό σας, εύχομαι πραγματικά να βρείτε λύσεις και συμπεράσματα που θα σας βοηθήσουν στον τεράστιο αγώνα που καθημερινά δίνεται για ύπαρξη και επιβίωση. Σήμερα πλέον δεν υπάρχει επαρχιακός τύπος κατά την άποψή μου. Γιατί δεν υπάρχει τύπος ούτε στην Αθήνα, ούτε και στη Θεσσαλονίκη. Οι ενώσεις συντακτών στην Ασία ήθελε παραδείγμα την δουλειά από το τέλος της δεκαετίας του 70 μέρος. Δεν υπάρχουν. Ο ΕΔΟΕΑΠ μας έκοψε την επικούρηση. Τα ταμεία μας πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και η ανεργία μαστίζει εκατοντάδες νέους συναδέλφους. Και εμείς προσπαθούμε, βέβαια, πάνω, με κόστος προσωπικό και οικογενειακό,
να βγάλουμε πάντα μια καλή λύση. Σας εύχομαι καλές προσωπικές και επαγγελματικές λύσεις. Σας ευχαριστώ. Περιορίστηκα να πω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με το πολιτιστικό ρεπορτάζ και κάποιες γενικότερες διαπιστώσεις. Είπα όμως έτσι ακροθυμώς ότι η μαθεία πραγματικά είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για τον ερευνητή. Από τη μια έχουμε αυτές τις τρεις μέγιστες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και όλα αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία θα επαναλάβω και πάλι χάρη στην αγαπημένη φίλη Αγγελική Κονταρίδη και στους ανθρώπους της εφορίας που περνάνε την χρυσή εποχή. Και η μαθεία ζει τη χρυσή της εποχή. Και σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας τα πράγματα τα τελευταία, όπως σας είπα, 50 χρόνια. Όμως δεν είναι μόνο χώρος αρχαιολογικός η μαθεία με τις Αιγαίες, με τη Μίεζα, με τη Βέρεια και όλα αυτά τα πολυσήμαντα μνημεία, τα Βυζαντινά και τα Ιστερότερα. Είναι και τόπους όπου ο εθνολόγος, ο εθνογράφος, ο λαογράφος, ο κοινωνικός ανθρωπολόγος μπορεί να δραστηριοποιηθεί αφάνταστα. Ευτύχησε η μαθεία να καταγραφεί στον χάρτη με το διεθνή χάρτη της εθνογραφίας, της εθνολογίας, με πολύ σημαντικά ήθη και έθιμα. Έθιμα τα οποία προσθέθηκαν από τους πρόσφυγες μετά τη Μεγάλη Προσφυγιά και όπως σας είπα υπήρξε μια σύμπτυξη και μια συνεργασία και μια αλληλοπαραχώρηση. Γιατί, ξέρετε, η ατερότητα, η διαφορετικότητα θέλει ένα είδους άλλο προσέγγισης. Πρέπει να το προεχτείς το ξένο, το αλότριο. Η μαθεία στάθηκε πραγματικά ανοιχτή και θα έλεγα ότι αποτελεί μια μικρογραφία της ελληνικής επικράτειας με την προσέλευση των προσφύγων, αλλά ταυτόχρονα και μια μικρογραφία της ελληνικής τεχνολογίας με τα πολύ σημαντικά ήθη και έθιμα που έχουμε. Ο Κώστας έδειξε ένα θέμα το οποίο απέφυγα να το αναφέρω, όπως έφυγα και πάρα πολλά. Είπα μόνο ότι η Νάουσα είναι ένας ιδιαίτερος χώρος με τους γεννήσεις και τις βούλες και το Καναδά και πολλά σημαντικά άλλα εκαδρόμενα που έχει. Και ο άλλος χώρος που έχει πολύ σημαντικά ήθη και έθιμα είναι η Μπίλη, το χωριό. Είναι και το χωριό του Κώστα, το καλάρωνε πολύ. Λοιπόν, έχουμε το έθιμο, έχουμε μέσα στον κύκλο του χρόνου και της ζωής υπάρχουν πάρα πολλά έθιμα τα οποία και εμείς οι ίδιοι ντόπιοι, όπως σας είπα, δυνατούν να τα παρακολουθήσουμε. Όμως υπάρχει αυτό το έθιμο της πυροβασίας των ασθεναρίων που γίνεται, που μας το φέρουν το 1914 οι πρόσφυγες που ήρθαν από το Κωστή της Θράκης και είναι πραγματικά ένα έθιμο που δεν μπορεί κανείς ούτε να το περιγράψει, ούτε να γράψει κάποιες σκέψεις, γιατί οι σκέψεις αυτές, επειδή πάντα έχουν μια διαφορετική αφετηρία για το καθένα που συμμετέχει στο έθιμο, καταλαβαίνετε ότι εδράζονται στο θυμικό, άρα λοιπόν είναι περίεργες, αν θέλετε, και εξαιρετικά προσωπικές. Γιατί το κίνητρο και η αφετηρία κάθε φορά είναι διαφορετικά. Όμως, η επιτέλεση είναι ιδιαίτερη και σημαντική. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει με την Αγγελική, βλέποντάς το από αρχαιολογικής πλευράς, πόσο συνεκτικά είναι τα πράγματα και πόσο συνδέονται και γεφυρώνονται οι αιώνες από τον 4ο, 5ο αιώνα μέχρι το 2017 σήμερα που είναι που ζούμε. Και ότι αυτά τα έθιμα ζουν, επιβιώνουν και υπάρχουν. Ναι, πράγματι είναι εντυπωσιακό να κατανικάς την ύλη, να πατάς στα αναμένο κάρβο και να μην καίγονται τα πόδια σου. Είναι σημαντικό. Και έχει πολλές ερμηνευτικές δυσχέρειες. Όμως, θέλω να κλείσω με αυτό, ότι για να μην σας κλέβω το χρόνο, καταλαβαίνω ότι είστε και κουρασμένοι. Φανταστείτε ότι κάθε φορά που πάμε στα σπίτια μας βλέπουμε κάτω από τις πόρτες λογαριασμούς.
να η ΔΕΗ, να ΟΤΕ, να ο ΕΡΦΙΑ, να το κινητό, να η αφορία, να το ένα, τούτο, να τ' άλλο. Όλα από κάτω βρίσκουν από κάτω μπουλέτα. Και όλα μπορούμε πια να τα βάλουμε στο σανίδι απάνω και να τα σαρωτοποιήσουμε, να τα αποδικοποιήσουμε, να τα κάνουμε δικά μας όπως εμείς νομίζουμε με το δικό μας επιστημονικό τρόπο. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές αυτός ο επιστημονικός τρόπος έχει εξαιρετικές αγκυλώσεις που δεν μας αφήνουν να τα δούμε λίγο παραπέρα. Έχουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο. Δυσχεραίνονται οι ερευνητές να βρουν κάποιες λύσεις και κάποιες διερμηνίες για το συγκεκριμένο έθιμο. Νομίζω ότι δικαιούνται κάποια πράγματα στη ζωή και στη δράση και στον πολιτισμό μας να μην μπαίνουν στο κρεβάτι του ακρούστη. Να υπάρχουν αυτές οι δυσχέρειες για να υπάρχει αυτή η μαγεία, να υπάρχει αυτή η έλξη και κάθε φορά να μας οδηγούν στον χώρο όπου επιτελούν. Σας ευχαριστώ πολύ.